Επαγγελματικά ψυχολογικά. Λέω ότι αν είναι αλήθεια και εγώ χάσω το παιδί μου. Θύμα μιας καλωστημένης απάτης έπεσε η 77χρονη Μαρία Χαροκοπάκη στα Χανιά. Εχθές 4 παρά 10 παρατέταρτο χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει είμαι ο γιατρός από το νοσοκομείο, χειρούργος. Η κόρη σου είναι σε σοβαρή κατάσταση, είναι 5 κομμάτια σπασμένο το πόδι της. Σε λίγο θα έχει πεθάνει, παρά πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Στο άκουσμα ότι η κόρη της κινδυνεύει και ότι η ίδια θα πρέπει να πληρώσει για ιατρική κάλυψη ποσό ύψους 57.000 ευρώ, βρέθηκε σε απόγνωση. Εγώ λέω πού να τα βρω τα 57.000, πόσα λεφτά έχεις. Λέω δεν ξέρω, λέω να πάω να σου τα φέρω να τα μετρήσω. Και τα πάω να πάνω στο τραπέζι και ήταν 1.700. Αυτά τα είχα πάρει τώρα τελευταία γιατί για 4 μήνες που έχει πεθάνει ο άντρας μου, έχει κοιμηθεί, μου ήταν τα καθυστερούμενα. Αναδρομικά. Ο υποτιθέμενος νευροχειρουργός έδειξε μάλιστα μεγαλοψυχία, λέγοντας την ηλικιωμένη ότι θα συμβιβαστεί και με 3.000 ευρώ. Η 77χρονη μάζεψε όπως τα αναδρομικά από τη σύνταξη που μόλις είχε λάβει και όλα της τα χρυσά κοσμήματα για να τα παραδώσει στους απατεώνες. Θα έρθει κάποιος να του τα δώσεις και δεν πειράζει που δεν τα έχεις όσα πρέπει να μου δώσεις, αλλά επειδή και εγώ είμαι πατέρας, θα δεχτώ ό,τι έχεις. Σε κατάσταση πανικού, η ηλικιωμένη έτρεξε να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, όταν οι δράστες αντιλήφθηκαν ότι πιθανόν να γίνουν αντιληπτοί, άρχισαν να την απειλούν. Και ανεβαίνω πάνω και μου λέει αυτό που έκανες δεν θα το ξανακάνεις, γιατί δεν θα ξαναδείς την κόρη σου ζωντανή. Λίγα λεπτά αργότερα, με 1.700 ευρώ στο χέρι και μία τσάντα μέσα στην οποία έβαλε όλα τις τα κοσμήματα, αξίας άνω των 5.000 ευρώ, η 77χρονη κατέβηκε από το διαμέρισμά της στο δρόμο όπου την περίμενε μία γυναίκα. Της τα παρέδωσε, αφού πρώτα κατάφερε να ειδοποιήσει τα παιδιά της και την αστυνομία. Την είχε παγιδεύσει, προφανώς την παρακολουθούσαν από κάπου από κοντά, από κοντινή απόσταση και δεν την άφηναν ειδοποιήσει. Και έρχεται από την πόρτα από εκεί και κρατούσε ένα χαρτάκι. Λέω, θα πέσει κάτω. Τι έγινε, της λέω. Η Ελένη μου πεθαίνει. Και έγραφε το χαρτάκι. Πεθαίνει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πεθαμένη τώρα. Λέω, πες μου, της λέω. Με πήραν ότι θέλουν λεφτά. Απάτη, της λέω είναι. Δεν άκουσες, λέω, και χθες που είπε η τηλεόραση έτσι και έτσι. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το γιοταχή που χρησιμοποίησαν οι δράστες στην οδό Πολυρρηνίας, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Πιστεύω ότι θα εξηγνιαστεί η υπόθεση, περισσότερο για να προστατευτούν οι τρίτες ηλικίες, όπως είναι η μητέρα μου, να προστατευτούν και άλλα άτομα, διότι δεν νοείται να γίνονται τέτοια περιστατικά σε μια μικρή πόλη όπως είναι η πόλη των Χανίων. Στο Ηράκλειο, ένας 35χρονος, ο οποίος πουλούσε το αυτοκίνητό του έναντι 6.500 ευρώ, έπεσε θύμα απάτης από δίθεν ενδιαφερόμενο αγοραστή. Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία, είχε βάλει αγγελία σε πλατφόρμα του διαδικτύου. Μεταξύ των ενδιαφερομένων ήταν και ο άγνωστος δράστης, ο οποίος τον έπεισε να στείλει το γιοταχή στον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής. Πλήρωσε μάλιστα για τη μεταφορά του αυτοκινήτου του, που παρελήφθη από άγνωστο, ο οποίος εξαφανίστηκε μαζί με το γιοταχή.